Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το αναλυτικό κεντρικό δελτίο καιρού εδώ μέσα από την ασυχνότητα της ΕΡΤ, είμαι ο Σάκης Αρναούτολου. Θα δούμε μαζί, μέρα με την ημέρα, την όλη εξέλιξη του καιρού μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σε γενικές γραμμές, ο καιρός θα κρατηθεί καλός στις περισσότερες περιοχές της χώρας όλες τις επόμενες ημέρες. Τα μεσημέρια όμως, τα απογεύματα και τις βραδινές ώρες σε κάποιες υπηρετικές περιοχές που θα δούμε σε λίγο, θα εκδηλώνονται και πάλι κάποιες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Η σημερινή ημέρα, βλέπετε, κύλησε πολύ, πολύ καλύτερα από ότι το προηγούμενο 24. Εκδηλώθηκαν και πάλι κάποια φαινόμενα, κυρίως εδώ στα βόρειο-ανατολικά, αλλά γενικά η εικόνα του καιρού ήταν πολύ καλύτερη. Επαναλαμβάνω, με ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μέσα στη νύχτα και πάλι εδώ στα βόρειο-ανατολικά, κάποια υπολείμματα αυτής της ατμοσφαιρικής διαταραχής, η οποία μας έδωσε αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα χθες. Τη βλέπετε εδώ να κινείται προς τα ανατολικά, προς τη Μαύρη Θάλασσα. Ίσως έχουμε στα πολύ πολύ βόρειο-ανατολικά τμήματα, επαναλαμβάνω, μέσα στη νύχτα προς το ξημέρωμα της Πέμπτης. Αλλά αν αφήσουμε την Πέμπτη να κυλήσει μέχρι και το τέλος της, θα δούμε ότι αυτό το σύστημα θα κινηθεί ακόμα πιο ανατολικά. Θα μας αφήσει λοιπόν ήσυχους με καλές καιρικές συνθήκες. Θα δούμε την πιθανότητα για κάποια πολύ τοπικά φαινόμενα που υπάρχει αυτή να εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη κεντρική και την αβόρεια Ευρώπη παρατηρούμε εδώ συννεφιές αρκετές με μπλε χρωματισμούς επίσης. Θα εκδηλωθούν κάποιες βροχές κατά περιόδους και η θερμοκρασία εκεί θα είναι ελαφρώς έως αρκετά πιο χαμηλή από ό,τι στην Μεσόγειο. Κάποιες τοπικές μπόρες δεν αποκλείονται και σε περιοχές της Ιβηρικής Χερσονήσου αλλά και στα βορειότερα τμήματα της Αλγερίας και στα ορεινά της Τινησίας. Για να δούμε τώρα την εξέλιξη καλύτερα κατά τη διάρκεια της Πέμπτης. Παρατηρούμε ότι η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια σχεδόν παντού. Καλή διάβγεια και ορατότητα, θα έλεγα. Τοπικές συννεφιές, συννεφάκια στην ουσία, θα έχουμε από το πρωί στην βόρειο-δυτική Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ηλιοφάνεια θα κρατηθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα βγάλει κάποια συννεφάκια φυσικά στις ορεινότερες περιοχές. Ενώ στην βόρεια, κυρίως βόρειο-ανατολική Ελλάδα, τα συννεφάκια αυτά θα πυκνώσουν λίγο περισσότερο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάποια πιθανότητα, μικρή αλλά υπαρκτή, να βγάλει κάποιες μπόρες μικρής διάρκειας στα ανατολικότερα τμήματα της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Από το βράδυ και μετά θα επικρατήσει ξαστεριά από άκρη σ' άκρη στον ελλαδικό χώρο. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί αρχικά θα πνέουν γύρω στα 3 με 4 μποφόρ, βλέπουμε εδώ στο Ιόνιο, 3 με 4 μποφόρ και 5 στα βόρεια κεντρικά τμήματα του Αιγαίου, πεντάρια ίσως και εξάρια θα παρατηρηθούν εδώ στα νότια και ανατολικά νησιωτικά τμήματα της Ελλάδας. Μετά το μεσημέρι δεν διαφαίνεται κάποια αλλαγή όσον αφορά στην ένταση και στην διεύθυνση των ανέμων στα δυτικά. Θα πέσει ο βορειοδυτικός άνεμος αρκετά εδώ μεταξύ Θερμαϊκού και Σποράδων. Τεσσάρια πεντάρια θα παρατηρούνται στις περισσότερες περιοχές του Αιγαίου, πεντάρια εξάρια από το Καρπάθιο μέχρι και το Καστελό. Όριζο κατά τόπους και κατά περιόδους. Ο υδράργυρος τώρα μέσα στη νύχτα καταφέρνει και πέφτει κοντά στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου στις ορεινότερες περιοχές. Βλέπουμε και πάλι μια ανάλογη εικόνα μέσα στη νύχτα στους 13 με 14 βαθμούς αυτός στα ορεινότερα ή μειωρινότερα τμήματα. Μια ψύχρα θα την έχουμε εκεί. Στα υπόλοιπα τμήματα δεν φαίνεται να πέφτει αυτός κάτω από τους 15 με 17 βαθμούς στα βόρεια με 20 και 22 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Εξαιρούνται τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα από αυτές τις θερμοκρασίες που θα δούμε σε λίγο στη Θεσσαλονίκη και στην Αττική. Ενώ όσον αφορά τώρα στις μέγιστες θερμοκρασίες, δεν θα ξεφύγει ο υδράργυρος όπως όλα δείχνουν πάνω από τους 33 βαθμούς στην Βόρεια Ελλάδα και πάνω από τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρονότια παιδινά υπηρετικά τμήματα. Δεν θα ξεφύγει δε πάνω από τους 29 βαθμούς στα ορεινά με 30 και 32 βαθμούς στις υπόλοιπες ανατολικές, νοτιοανατολικές, νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Η Αττική θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό, καλούτσικη διάβγεια και ορατότητα, με λίγες τοπικές συννεφιές στα βόρεια ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα, ξαστεριά τις βραδινές ώρες. Ασθενείς θα είναι οι άνεμοι. Από διάφορες γενικά διευθύνσεις στα παράκτια θα επικρατήσει και μια θαλάσσια αύρα γύρω στα 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράγυρος κατά μέσο όρο στους 33 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της Κυριακής Μακεδονίας και εδώ πολύ καλός ο καιρός από το πρωί. Λίγα σύννεφα θα βγάλει στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, με μικρή πιθανότητα εδώ στα ανατολικά τμήματα της Κυριακής Μακεδονίας στα ορεινά να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά για πολύ λίγο. Το βράδυ και εδώ ξαστεριά. Η άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια αύρα στα παράκτια και θερμοκρασία στην πόλη γύρω στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο. Πάμε να δούμε τώρα την εξέλιξη μαζί μέρα με την ημέρα. Δείτε πάνω τις ώρες, την εξέλιξη του καιρού και θα παρατηρήσετε ότι θα ξεκινήσει η μέρα πάρα πολύ καλά. Βλέπετε όμως αυτές τις γκρι και τις μπλε αποχρώσεις πώς κάνουν την εμφάνισή τους στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά τμήματα. Μετά το μεσημέρι, κυρίως τα ημιωρινά ορεινά τμήματα της Τερεάς, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Ράκης θα πρέπει να βγάλει μπόρες και τοπικές καταιγίδες που στο διάβα τους δεν αποκλείεται να επηρεάσουν πρόσκαιρα αυτά τα φαινόμενα και παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας μέχρι και αργά το βράδυ της Παρασκευής. Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνει πολύ καλός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όχι ότι θα είναι άσχημο στην κεντρική και την βόρεια Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, αυτά τα φαινόμενα, αυτές οι μπόρες και τοπικές καταιγίδες θα πρέπει να εκδηλωθούν από το μεσημέρι και μετά κατά τόπους και κατά διαστήματα. Δεν θα βρέχει όλη την ημέρα λοιπόν. Η αστάθεια αυτές τις ώρες θα πρέπει να εκδηλωθεί και την Παρασκευή. Η βορειοδυτική άνεμη στα 4 με 5 τοπικά στα νότια, νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Τα εξάρια στα 12 άνησα κυρίως. Και πάμε τώρα στο Σάββατο.
Βλέπουμε ότι η μέρα και πάλι θα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Τοπικές συννεφιές στα βόρεια. Το Σάββατο διαφαίνεται και πάλι κάποια κατά τόπους έντονη αστάθεια, εκτός από τα ορεινά και στα παιδινά της Βόρειας Ελλάδας το μεσημέρι και το απόγευμα. Και πάλι να ξαναπώ, δεν θα βρέχει το Σάββατο, όπως πολλοί μου γράφετε στο Facebook και στο Twitter. Θα βρέξει κατά τόπους με τη μορφή κάποιας μπόρας ή και τοπικής καταιγίδας. Μπόρα, καταιγίδα μπορεί να κρατήσει από ένα μισάωρο και μία ώρα σε κάποιες ορεινές περιοχές. Δεν φαίνεται να ξεπερνά γενικά αυτό το χρονικό διάστημα ή όποια αυτή εξέλιξη. Μετά το μεσημέρι, επαναλαμβάνω, η μειωρινά, ορεινά κυρίως και παιδινά της Βόρειας Ελλάδας θα πρέπει να έχουν αυτές τις μπόρες τις καλοκαιρινές που θέλει προσοχή, γιατί μου γράφετε ότι πραγματικά ήταν έντονα τα μπουρίνια χθες σε κάποιες περιοχές της χώρας. Όταν μιλάμε για καταιγίδα, κυρίες και κύριοι, γενικά περιέχει η λέξη η καταιγίδα και ένα φαινόμενο το οποίο κατά τόπους μπορεί να είναι και βίαιο, δηλαδή να έχει και κάποια ένταση με δυνατούς ανέμους ή και χαλαζόπτωση. Αυτό σημαίνει καταιγίδα, δεν είναι απλά μια μπόρα. Στην υπόλοιπη χώρα θα κρατηθεί ο καιρός πάρα πολύ καλός, με λιακάδα, βορειοδυτικούς ανέμους στα 4 με 6 μποφόρ στα νύχτα. Πάμε στην Κυριακή, όπου κάποιες παροδικές συννεφιές στην Θράκη με τα σημερινά στοιχεία δεν αποκλείεται από το προξημέρωμα να δίνουν κάποιες τοπικές μπόρες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και πάλι μπόρες και καταιγίδες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, τα ημιορεινά κυρίως και ορεινά. Και όχι μόνο στην Βόρεια Ελλάδα, όπως βλέπετε, τα χρώματα να καλύπτουν αρκετές περιοχές και της βόρειας χώρας. Αυτό τις θερμές ώρες της ημέρας μετά το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Δεν θα βρέχει συνεχώς. Να το τονίσω αυτό. Στην υπόλοιπη χώρα πάρα πολύ καλός ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με ένα βόρειο ρεύμα το οποίο θα ενισχυθεί στο Αιγαίο κυρίως από το απόγευμα στα 6 με 7 μποφόρ. Τέλος, για την Δευτέρα δείχνει η κατάσταση να είναι πάνω κάτω παρόμοια με το επόμενο τριήμερο. Δηλαδή αρχικά ηλιοφάνεια στα κεντρικά και τα βόρεια, κάποιες μπόρες που θα πρέπει τη Δευτέρα να εντοπίζονται κυρίως το μεσημέρι, το απόγευμα και το βράδυ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πρέπει να αφήσει ήσυχο η αστάθεια το υπόλοιπο δυτικό και υπηρετικό κομμάτι τουλάχιστον για τη Δευτέρα. Ο βοριάς στο Αιγαίο θα συνεχίσει να φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ. Θα είναι σχετικά ενισχυμένο αυτό το βόρειο ρεύμα στην περιοχή του Αιγαίου. Και για να δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί και ο υδράργυρος. Δεν θα είναι άσχημες οι θερμοκρασίες για την περίοδο που διανύουμε, ενώ δεν θα έχει μια φόρητη ζέστη παντού, αλλά δεν θα κάνει και την δροσούλα τη σχετική που έχουμε τα τελευταία 2-24 ώρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τι θέλω να πω με αυτό. Την Παρασκευή θα κάνει ένα τσικ προς τα πάνω ο υδράγυρος, αγγίζοντας τους 34 με 36 βαθμούς στις ευπαθείς, στις ζέστη περιοχές. Περισσότερη δροσούλα στα ορεινά, όπως βλέπετε, και στα νησιά. Στα νησιά εξαιτίας των ανέμων, στα ορεινά εξαιτίας του υψομέτρου. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στο Σάββατο και την Κυριακή, όπου θα παρουσιάσει κάποια μικρή περαιτέρω άνοδο η θερμοκρασία, αγγίζοντας τις ευπαθείς, στις ζέστη περιοχές, στις κλειστές πεδιάδες, τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα δεν φαίνεται να ξεφεύγει ο υδράγυρος πάνω από τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου και πάνω από τους 29 με 32 βαθμούς στα ορεινά και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας μας αντίστοιχα. Τη Δευτέρα τώρα θα πρέπει να πέσει 2 με 4 βαθμούς η θερμοκρασία εδώ στην Ανατολική και την Βόρεια Ελλάδα με την παράλληλη ενίσχυση των βοριάδων όπως σας έδειξα. Στα υπόλοιπα υπηρετικά θα κάνει ένα τσικ προς τα κάτω υδράγυρος 1 με 2 βαθμούς. Θα είναι καλές σε γενικές γραμμές οι θερμοκρασίες για την περίοδο, επαναλαμβάνω, που διανύουμε. Για οτιδήποτε νεότερο μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας σας περιμένω φυσικά και αύριο εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ μαζί μας. Γιατί γνωρίζετε κυρίες και κύριοι, και αύριο σας περιμένω εδώ, η ΕΡΤ δίνει στον καιρό και τον χρόνο και την λεπτομέρεια που το αξίζουν, όχι τίποτα άλλο, για να μην χάνετε εσείς τον καιρό σας, κύριε Φυκή. Πέστε όλοι καλά.